Θα δούμε με ψύχρεμη ματιά τις εξελίξεις, αφουγκραζόμενοι βέβαια τα μηνύματα που έρχονται και με βάση το τι έγινε χθες στη σύσκεψη των αρχηγών, γιατί φαίνεται πως όλα τα κόμματα στηρίζουν τον πρόεδρο και μελετούν αντίμετρα για την Τουρκία πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, πώς είστε? Καλή σας μέρα. Χαρούμενο σας βρίσκω. Εντάξει, πετύχατε έναν άθλο εκλογικό, πρωτοστατούντος του κύριου Αβέροφ, πετύχατε έναν άθλο και καταφέρατε να ανανεώσετε την εντολή, ισχυρή εντολή μάλιστα, του Προέδρου Αναστασιάδη. Για να ξεκινήσουμε ένα νέο Γολγοθά για τον τόπο. Ναι, εμείς δεν θέλουμε Γολγοθάς να είναι όμως, θέλουμε να είναι πεδιάδα. Γίνεται αυτό? Μπορούμε να το καταφέρουμε κάποια στιγμή? Κοιτάξτε, τα προβλήματα δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Ποτέ χρειάζεται να ξεκινήσουμε από τις προεδρικές εκλογές. Οι εκλογές γίνονται συγκεκριμένες μέρες. Μετά τις εκλογές χρειάζεται όλοι να επιδείξουμε πνεύμα εθνικής συνένεσης. Το λέγαμε και πριν τις εκλογές, αυτό, έτσι. Και θα παρατηρήσω κάτι. Ξέρετε, ίσως να ήμουν και από τους λίγους που και στην περίοδο της προεκλογικής, αντί να βρίσκω ένα κακό λόγο ή κριτική να κάνω στους πολιτικούς ανθυποψηφίους, έβρισκα πάντα μια θετική κουβέντα. Να το πω, εγώ θέλω, μου αρέσει αλλά τα πράγματα όπως είναι. Είχατε μια πολύ συνενετική στάση. Σε επίπεδο παρεξηγήσεως. Και μετεκλογικά θα πω κάτι. Είναι πατριωτική η στάση όλων των ηγεσιών, όλων των κομμάτων. Μάλιστα. Δεν παρατήρησα πικρία γιατί κάποιοι έχασαν τις εκλογές. Που είναι και λογικό, αν θέλετε, έτσι. Ναι. Είναι και λογικό. Θα ήταν λογικό. Λογικό και πικρία. Μπροστά σε μια εθνική πρόκληση, όλοι δήλωσαν και εκτός και εντός της χθεσινής συνεδρίας τη στήριξη των προσπαθειών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα μου πείτε για τη συνεδρία χθες, γιατί είναι πολύ βασικό, γιατί είναι η αφετηρία. Δεν θα πω τίποτα πέρα από αυτά που βγήκαν δημόσια. Πέστε μου λίγα τι. Η δικιά σας εμπειρία και βλέποντας τα πράγματα ως έχουν με ψυχρό μάτι, όχι συστηματικό, περιμένετε αυτή την εξέλιξη με την κίνηση της Τουρκίας του COP23? Κάποιος που με πραγματισμό ανέλυε τα γεγονότα θα έπρεπε να ανεμένει ότι σε κάποια χρονική στιγμή η Τουρκία θα έκανε κάποιες ενέργειες, όχι ενέργειες που θα προκαλούσαν θερμό επεισόδιο. Και αυτοί δεν ξέρουν τα ωριά τους και αυτοί. Αλλά ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Προσέξτε, είμαστε κι εμείς εδώ, το βάζω γενικότερα. Θεωρώ ότι ο κυριότερος λόγος που έκαναν την ενέργεια αυτή είναι ένας ευρύτερος λόγος για ευρύτερα ζητήματα. Η Τουρκία επένδυσε πολλά τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να χτίσει υποδομές και να είναι η χώρα ο διαμετακομιστικός σταθμός φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Από τη μια θα απεξαρτικοποιείται η Τουρκία από την πλήρη εξάρτηση από τους Ρώσους και από την άλλη θα είχε μια κάποια εξάρτηση της Ευρώπης προς την Τουρκία. Γνωρίζουμε για τον αγωγό που σχεδιαζόταν και σχεδιάζεται και προχωρεί από το Αζερβαϊζάν διαμέσου Τουρκίας. Άρα ένας δρόμος όπου το φυσικό αέριο θα διοχετευόταν προς ευρωπαϊκά εδάφη. Δεύτερον, παρατηρούσε την εξέβρεση φυσικού αερίου στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, πρώτα στην ΑΟΣ του Ισραήλ, μετά στην ΑΟΣ της Κύπρου, οι σημαντικές ποσότητες της Αιγύπτου. Φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου είναι γεμάτη. Δεν ξέρω αν προσέξατε μια ανάλυση του Bloomberg. Ναι, που λέει, μιλάει για πολλά τρισεκατομμύρια. 343 εκατομμύρια. Άρα η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου ίσως να είναι η περιοχή. Το αύριο του φυσικού αερίου. Με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ή μια περιοχή που θα έχει εξίσου σημαντικά κοιτάσματα όπως
άλλες περιοχές, ναι, όπως το Κατάρ. Και σου λέει, γιατί να μην πω για εδώ μέσα να πάρω κομμάτι. Και βλέπει, βέβαια, και προσέξτε, παρακολουθεί ότι το Ισραήλ συνομιλούσε με την Αίγυπτο για διοχέτευση φυσικού αερίου, άρα παρακάμπτοντας την Τουρκία. Οι σχεδιασμοί της Κύπρου είναι είτε υγροποιημένο φυσικό αέριο, που όταν υπάρχουν σημαντικές ποσότητες είναι η πρώτη εθνική μας προτεραιότητα, και γίνονται παράλληλα συζητήσεις με την Νόπολ και την Τέλεκ για να πουλήσουν στο τερματικό υγροποίηση στη Shell στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε, λέει η Τουρκία, εγώ μένω εκτός παιχνιδιού. Από την άλλη, προφάσεις ότι θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, τα οποία τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων είναι προστατευμένα. Και να εξηγήσουμε πολύ... Τους παρασύρει όμως, κύριε Πρόεδρε. Όχι, τους παρασύρει, μήπως τους επιβάλλει. Ναι, και αυτό βέβαια. Και αυτό. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι πως εμείς οι Ελληνοκύπροι ουδέποτε θεωρήσαμε ότι το κράτος του 60 είναι ένα ελληνικό κράτος. Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Κυπριακό Σύνταγμα του 1960 είναι ένα δικοινοτικό κράτος και έχουν δικαιώματα και οι Τουρκοκύπροι, όπως φυσικά και υποχρεώσεις. Είναι οι Τουρκοκύπροι που το 1964 έφυγαν από τις δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας και από το 1974 με την τουρκική εισβολή υπήρξε και διαχωρισμός σε ζώνες. Άρα και το κράτος του 60 είναι δικοινοτικό, άρα υπάρχουν τα και δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Και αυτό που πάνε να κάνουμε δικοινοτικό είναι, θα είναι. Και αυτή τη μετεξέλιξη που θέλουμε πάλι δικοινοτικό, δικοινοτικό θα είναι με ένα νέο μοντέλο της διζωνικής ομοσπονδίας. Ακόμα δύο πράγματα. Ναι, για να σας ρωτήσω κάποια πραγματάκια, ναι, που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μπορεί στις διαπραγματεύσεις των Κυπριακών να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα όσον αφορά τα έσοδα του φυσικού αερίου, πού πάνε και πώς κατανέμονται, δεν υπάρχουν διαφορές. Είναι συμφωνημένο. Μετά τη λύση. Ναι. Μάλιστα. Ότι πάνε στο κεντρικό κράτος και αφού καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας του κεντρικού κράτους και οι επενδύσεις σε κεντρικό επίπεδο, κατανέμονται στις δύο συνιστώσεις πολιτείες με συγκεκριμένη φόρμουλα που είναι σχεδόν συμφωνημένη. Άρα, με τη λύση του Κυπριακού, είναι δεδομένο πως γίνεται η διαχείριση. Αλλά και χωρίς τη λύση του Κυπριακού, ενώπιον της Βουλής, υπάρχει το νομοσχέδιο για το Ταμείο Υδρογων Ανθράκων. Με βάση το νορβηγικό μοντέλο, όπου τα οποιαδήποτε έσοδα δεν κατασπαταλούνται για το ευζήν των σημερινών γενιών, αλλά για το ευζήν των μελλοντικών γενιών. Σε αυτές που συμπεριλαμβάνεται και τις Τουρκοκύπριους, μετά τη λύση. Βεβαίως. Άρα, δεν προέβηκε σε οποιαδήποτε ενέργεια η Κυπριακή Δημοκρατία όσον αφορά. Δεν έχουμε ενώπιον της Βουλής ένα νομοσχέδιο που λέει ότι τα έσοδα του φυσικού αερίου ανήκουν στους Ελληνοκύπριους. Ναι. Ή μόλις πάρουμε τα έσοδα αρχίζουμε και αγοράζουμε λιμουζίνες στον κάθε κάτοικο. Καλό θα ήταν αυτό, αλλά δεν γίνεται. Καλό θα ήταν αυτό να γίνει. Και υπήρχε και εκ μέρους των βουλευτών μια κριτική γιατί να δίνουμε περισσότερη σημασία στις μελλοντικές γενιές. Και πολύ σωστά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δίδει μεγάλη σημασία στις αναπτυξιακές, ναι, προσεγγίσεις από το Ταμείο, αλλά και το κομπόδεμα που θα δημιουργείται κατά κύριο λόγο να είναι για τις μελλοντικές γενιές. Και όταν μιλάμε μελλοντικές γενιές, δεν εννοούμε μόνο τις γενιές των Ελληνοκυπρίων. Πέστε μου λίγο, γιατί ο Ακινητής τώρα ζητάει να γίνει μια κοινή επιτροπή για τη διαχείριση και την αξιολόγηση του φυσικού αερίου. Τι το απαντάμε?
οι κοινές επιτροπές θα γίνουν με τη λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Η άλλη επιλογή είναι να αναγνωρίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, να μπουν στις δομές, που αυτό είμαι ρεαλιστής, αυτό, είμαι ρεαλιστής δεν και δεν γίνεται αυτό, αλλά δεν μπορείς από τη μια χώρια και από την άλλη, εάν οι δομές και η σύνθεση των διαφόρων οργάνων ήταν όπως το Σύνταγμα του 60, που δεν ήταν επιλογή των Ελληνοκυπρίων αλλά των Τουρκοκυπρίων να αποχωρήσουν από τις δομές του κράτους του 60, βέβαια στη διαχείριση του φυσικού αερίου θα υπήρχαν και Τουρκοκυπροί. Πεςτε μου λίγο, σας απογοητεύει η στάση των εταίρων μας, γιατί θεωρώ ότι αν όχι δεν γυρίζουν την πλάτη στην νομιμότητα, αλλά με την χλιαρή αυτή αντίδραση, για μένα τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό, είναι σαν να επικροτούν ή να στηρίζουν την πειρατεία και την παρανομία της Τουρκίας. Ακούστε, δεν θα περιμένατε μεγαλύτερη αντίδραση. Εξαρτάται τι ανέμενε κάποιος, ναι, για να τοποθετηθεί. Αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε. Όχι, είμαστε μέλος, είμαστε ισότιμο μέλος με τα άλλα. Να σας πω πάρα πολύ προσωπικά. Ναι. Δεν απαγοητεύτηκα, γιατί δεν ανέμενα και πολλά πράγματα. Ναι. Ανέμενα δηλώσεις περί της νομιμότητος και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, αλλά δεν ανέμενα ότι για χάρη της Κύπρου θα ερχόταν οποιαδήποτε χώρα να συγκρουστεί με την Τουρκία. Αγαπητέ μου, ήμουν και είμαι της σχολής. Υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα. Προστώ. Στρατηγικοί φίλοι δεν υπήρξαν ποτέ σε καμιά γωνιά του πλανήτη. Και μιλάμε τώρα για την Ιταλία. Να κάνουμε μια ανάλυση αντικειμενική. Από τη μια αναγνωρίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την άλλη έχουν μια εταιρεία που σχετίζεται και με το δημόσιο. Έκαναν την ιώτηση στο 6, που ήταν και αμφισβητούμενο μαζί με την Total. Δεν είχαν τις παρενοχλήσεις που είχαν στο 3. Στο 3 επέλεξε η Τουρκία να προχωρήσει πιο δραστικά. Έχουν εκλογές στις 4 του Μάρτη. Πρέπει να παρακολουθούμε και τι γίνεται εκτός από τον μικρό κοσμό μας. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά να μην συγκεντρώνουν τα απαραίτητα ποσοστά για σχηματισμό κυβέρνησης. Θα πάρει στις συνεργασίες. Αν δεν καταφέρουν. Υπάρχει ο κίνδυνος της ακυβερνησίας. Ναι. Πάντε, και πίσω. Το αβέβαιο. Και η Τουρκία με την Ιταλία είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος. Ένας από τους πιο σημαντικούς. Υπάρχουν πολλές εξαγωγές της Ιταλίας στην Τουρκία, πολλές Ιταλικές. Τρίτη ευρωπαϊκή χώρα όσον αφορά τις εξαγωγές. Αντιλαμβάνεστε, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν εκλογές, ναι, να μπουν σε μια σύραξη με την Τουρκία. Μα για δεν χάρη. Δεν θα μπαίνανε βέβαια. Ναι, αλλά μου λέτε για να απογοητεύτηκα. Εγώ λέω, όχι, δεν απογοητεύτηκα. Μιλάω για μέτρα. Ναι. Τι μέτρα. Στην Κρυμαία την επομένη είπανε πήρανε μέτρα σε βάρος των Ρώσων. Εδώ τώρα τι γίνεται. Στο Ρώσων που έχουν και τα προβλήματα λόγω φυσικού αερίου, ναι, και ναι, οι εμπορικές σχέσεις δεν είναι και σε τέτοιο βαθμό όπως θα εξετάσει κανείς της Ιταλίας με τις Τουρκίες. Από την άλλη, πρέπει με νυφαλιότητα να αξιοποιήσουμε πολιτικά εργαλεία. Και πρέπει να υπάρχει μια περίσκεψη. Θέλουμε την Τουρκία να έχει κάποιες πιθανότητες συνέχισης του διαλόγου με την Ευρώπη. Ναι. Ή μας συμφέρει να σκοτωθεί και η παραμικρή ελπίδα ακόμα και εταιρικής σχέσης και όχι ένταξης της Τουρκίας. Είναι πράγματα που πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι. Έχω άποψη. Ναι, να τα βάλουμε. Και έχω άποψη. Και εγώ έχω άποψη. Να τα βάλουμε στο τραπέζι, δηλαδή, αλλά να μην τα βάλουμε στο τραπέζι σε βάρος πάντων ημών.
Μα γι' αυτό λέω. Εγώ λέω ότι δεν θα ήταν προς το εθνικό μας συμφέρον να σκοτωθεί και η τελευταία ελπίδα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Ναι. Δεν θα είχαμε κανένα μοχλό επηρεασμού και πιθανότητα σε κάποιο σημείο να συνετιστεί. Ξέρετε, στην πολιτική χρειάζεται το συναίσθημα, όχι όταν λαμβάνεις αποφάσεις. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να το γνωρίζετε εσείς. Βέβαια υπάρχει διάψευση από την ΕΝΗ. Πραγματοποιήθηκε η μυστική συνάντηση στην Ιταλία του Ozersai με την ΕΝΗ ή όχι? Εάν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε συνάντηση οποιοδήποτε αξιωματούχου ενός παράνομου μορφώματος με την ΕΝΗ, είναι κάτι που είναι καταδικαστικό. Οι Ιταλοί το αρνούνται, ο Ζεσάι έχει νέα δήλωση που λέει ότι έγινε. Τώρα, φαντάζομαι ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Αποφασίστηκαν κάποια αντίμετρα, κάποιες κινήσεις που θα κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον. Ο πρόεδρος πάει στις Βρυξέλλες, έχουμε τη σύνοδο αρχηγών. Τι να περιμένουμε? Με όλο αυτό που μου περιγράφεται, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ρεαλιστικός αναλυτής και ένας άνθρωπος που μπορεί να βλέπει και κάποια πράγματα λίγο πιο μακριά, σκέφτομαι ότι είναι και κομματάκι δύσκολο να πάρουμε και υπέρ μας μέτρα εναντίον της Τουρκίας, όπως είναι τα δεδομένα σήμερα. Κοιτάξτε, οικονομικά μέτρα, λέω. Πέραν από πολιτικές θέσεις, δεν εκτιμώ ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να κάνει εμπάρκο, ναι, ή να επιβάλλει μέτρα στην Τουρκία, για να σας εξηγήσω γιατί. Πριν 1 με 2 χρόνια, ταρακουνήθηκε η Ευρώπη. Κάθε φορά που η Τουρκία αποφάσισε να στέλνει μερικές χιλιάδες πρόσφυγες από την Τουρκία προς την Ευρώπη, ταρακουνιόταν ολόκληρη η Ευρώπη. Η Μέρκελ δυσκολεύεται να κάνει κυβέρνηση μετά από σημαντικές απώλειες στα ποσοστά, παρόλο που η γερμανική οικονομία πετούσε, λόγω του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Το παίζει καλά το χαρτί του προσφυγικού η Τουρκία, αυτό δεν το συζητάμε. Και όσοι πιστεύουν ότι θα πείσουμε τους Ευρωπαίους να αλλάξουν, να κόψουν κονδύλια αυτά τα 3 δις από την Τουρκία, για χατήρι μας είναι αστείο. Είναι εύκολο, αγαπητέ μου, να καθόμαστε, να κάνουμε το καλύτερο σενάριο για μας και να αναμένουμε ότι οι άλλοι θα το υιοθετήσουν. Να μην παραγνωρίζουμε τα εθνικά και τα στρατηγικά συμφέροντα των χωρών. Δεν μπορεί σήμερα η Ευρώπη, ταπεινή άποψη λέω, να το προσπαθήσουμε αν θέλετε. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι η Ευρώπη σήμερα και λόγω του προσφυγικού θα έρθει σε μια μετοπική σύγκρουση με την Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό και το πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Πέστε μου κάτι. Έχει να κάνει με την Ευρώπη πάλι. Εμείς είναι το αποκούμπι μας, συμφέροντα πάρα πολλά εκεί, σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτό που όμως συζητάει ο κόσμος είναι το εξής. Είναι η θέση, η ποντιοπιλατική θέση του Γενικού Γραμματέα. Αυτό εκεί δεν θα έπρεπε να έχει μια θέση που να ξεκαθαρίζει και να λέει, κύριε, εσείς κάνετε την παρανομία, εσείς πρέπει να φύγετε από την κρίση, εσείς πρέπει να εξομαλύνετε τα πράγματα. Βεβαίως και δεν είμαι ικανοποιημένος από την τοποθέτηση του Γκουτέρες, που ένας Γενικός Γραμματέας δεν πρέπει να εκφράζει το τι ενδεχομένως να νιώθει. Και κατανοώ ότι ως ένας άνθρωπος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού μπορεί να νιώθει και μια προσωπική απογοήτευση. Είπα, στην πολιτική δεν είναι με τα αισθήματα. Και όφιλε ως Γενικός Γραμματέας, με βάση τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θαλάσσης, να ήταν απόλυτα ξεκάθαρη η τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, αγαπητέ Αντρέα, ένας είναι ο δρόμος της επίλυσης όλων αυτών των ζητημάτων. Η επίλυση του Κυπριακού. Δεν θεωρώ, ξέρετε πόσο στοχοπροσιλωμένος είμαι προς την πορεία λύσης του Κυπριακού. Αλλά
δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και την εθνική αξιοπρέπεια. Ναι. Δεν μπορεί να επαναρχίσει ο διάλογος υπό το κράτος απειλών. Αυτό θα σας ρωτούσα. Υπό το κράτος απειλών. Γιατί παίζει το σενάριο αυτό, να μας σύρουν σε διάλογο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπό το κράτος απειλών. Μάλιστα. Εάν δεν εξομαλυνθεί η κατάσταση και η Τουρκία άρει τις προκλητικές και παράνομες συνέργειες, δεν μπορεί να επαναρχίσει ο διάλογος. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, εάν η Τουρκία αποσύρει ναύτεξ, παράνομες ενέργειες, σταματήσει να προκαλεί και να εκβιάζει, ήταν και παραμένει δεδομένη η θέση της δικής μας πλευράς να επαναρχίσει ο διάλογος για επίλυση του Κυπριακού. Ναι. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ναι. Πεςτε μου κάτι έτσι γρήγορα. Έκανε την αρχή τώρα με το οικόπεδο 3 η Τουρκία. Υπάρχει σκέψη, υπάρχει σχεδιασμός για αντίδραση σε περίπτωση που κάνει μια επόμενη κίνηση στο οικόπεδο 10, ας πούμε, η Τουρκία και προχωρεί σε ένα νέο αποκλεισμό. Κοιτάξτε, ταπεινά λέω. Δεν εκτιμώ αν τελικά η ExxonMobil έρθει σε 6 μήνες να κάνει γιώτρηση στο 10, ότι θα τολμήσει η Τουρκία ό,τι έκανε στους Ιταλούς. Εντάξει, λένε οι αναλυτές ότι τους βρήκε αδύνατους στους Ιταλούς και συμφέροντα πολλά. Προσέξτε κάθε λέξη που λέω. Ναι. Τελικά, η ExxonMobil σε 6 μήνες θα έρθει με γεωτρύπανο να τρυπήσει στο 10. Δεν τολμήσουν να κάνουν κίνηση, μάλιστα. Άλλο είναι η Αμερική, άλλο είναι η Ιταλία. Είναι, ναι. Το θέμα είναι πώς εξομαλύνονται οι καταστάσεις. Να φύγουμε από την κρίση αυτή για να προχωρήσουμε μπροστά. Κάτι τελευταίο θέλω να πείτε, να δούμε λίγο τα του συναγερμού. Εσείς συνεχίζετε να κινήσετε σε προεκλογικό κλίμα. Εκεί είπατε σε συνέδριο τον Απρίλιο. Θα είστε υποψήφιος. Δεν βαρεθήκατε την πολιτική ακόμα. Είναι, δεν κουραστήκατε. Κοιτάξτε. Δεν είχα αφήσει κάτι. Μόνο την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα όχι, άμα δυσκολεύεστε, μην μου απαντήσετε. Όχι, δεν δυσκολεύομαι. Ούτε καφέ δεν φέρατε ανθρώπου. Έχετε με το δικό του και μας τη λέει μετά. Μ' αγγίξατε κάποιες άλλες χορδές. Κοιτάξτε, θα επαναδιεκδικήσω την Προεδρία του Συνεγερμού. Δεν κουράστηκα. Όμως, δηλώνω ανθρώπινα. Πως αυτό που κάνουμε γιατί έτσι το νιώθουμε, γίνεται εις βάρος οικογένειας, προσωπικής, έτσι. Το κόστος είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι, το κόστος. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε άλλο, γιατί είναι θέμα... Σας βλέπω πολύ συγκινημένο με αυτό. Είναι θέμα, δεν είναι θέμα συγκίνησης, δεν είμαι... Πολύ του αφήστε το αυτά τώρα. Αφήστε τα, είστε. Δεν θα λέω στα λόγια ότι πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις, όχι με συναισθήματα. Θα σας επαναφέρω στην τάξη τώρα. Σκληρή η πραγματικότητα. Δελφίνους θα έχετε. Κοιτάξτε και τις ορολογίες. Ακούγονται διάφορα. Ακούτε, Ανδρέα. Δελφίνι. Θα έχει. Καλά, θα το πω πιο κοσμίω. Ανθυποψήφιος. Θα σε αμφισβητήσουν. Είναι αμφισβήτηση σε μια δημοκρατική διαδικασία κάποιος να βάζει υποψηφιότητα. Α, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρετε. Δεν είναι. Που ξέρω και είναι λογικό είναι να σε αμφισβητούν και κάποιοι, είναι λογικό, είναι θεμητό. Ναι. Δεν μπορεί να σου λένε όλοι μπράβο και να χειροκροτάνε. Όχι, να σε εξασκούν κριτική, να βάζουν υποψηφιότητα με θέσεις, απόψεις, αλλά οι όροι θα αμφισβητηθεί ο Α, θα αμφισβητηθεί ο Β. Είναι εκλογές, λίγη η θητεία. Έτσι είναι. Πιστεύετε θα αλλάξει άρδινο συναγερμός και προχωρώντας προς το μέλλον, δηλαδή κάποιες θέσεις σε πρόσωπα αυτά, θα εξυγχρονιστεί. Η πολιτική με όμικρο γιώτα, εμείς οι πολιτικοί, έχουμε μια κρίση αξιοπιστίας με τους πολίτες. Γιατί λέμε πολλά θα. Ναι. Πρώτα να τελειώσει το συνέδριο, να καταρτιστεί η νέα ηγεσία με βάση την απόφαση του συνεδρίου. Και από εκεί και πέρα πρέπει να μιλούν οι πράξεις και όχι τα θα. Η Προεδρία της Δημοκρατίας σε ενδιαφέρει. Μα σοβαρό μιλούμε. Βέβαια το σοβαρό μιλούμε. Εδώ ενώπιό μας. Ακόμα δεν ξεκίνησε η δεύτερη... Καλά, κύριε Πρόεδρε. Ο πολιτικός κάνει σχέδια για το μέλλον, δεν κάνει. Αυτό είναι η κατάρα σε αυτόν τον τόπο. Κατάρα, μάλιστα. Κατάρα.
Άρα γιατί είστε... ακόμα δεν ξεκίνησε η δεύτερη πενταετία ναι. του Προέδρου. Με το καλημέρα βλέπετε τις εθνικές προκλήσεις. Μάλιστα. Έχουμε το εθνικό στόχο της επανένωσης του τόπου. Έχουμε προκλήσεις που αφορούν την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό τομέα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και να κάτσουμε τώρα όλοι να σκεφτόμαστε τι θα γίνει σε 5 χρόνια. Κάποιοι το σκέφτονται, να είστε σίγουροι. Κάτι τελευταίο θέλω, επειδή προέκυψε το θέμα αυτό και είναι και ανησυχητικό και έχει προκαλέσει μια αναστάτωση. Αυτές οι απολύσεις στο συνεργατισμό λόγω κόκκινων δανείων, πώς το χαρακτηρίζεται αυτό? Έχει αιτιολογηθεί ως πειθαρχικό παράπτωμα τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα στελεχών υπαλλήλων του συνεργατισμού. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Πληροφορήθηκα χθες. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστές πρακτικές το 2018. Μάλιστα. Λοιπόν, πραγματικά το λέω και το εννοώ ότι κάθε φορά που κάνουμε κουβέντα, είτε προεκλογικά είναι είτε μετεκλογικά, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά για την Κύπρο μας, να φύγουμε από αυτή την κρίση με ψυχραιμία, να δούμε τα πράγματα και όλα τα καλά θα έρθουν. Είμαι σίγουρος για αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να πάμε στην ελεύθερη αμόχωστο, να πάμε στον Μαρίνο τον Παυλικά. Μαρίνο μου, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα. Είδες κουβεντούλα εδώ.